Ξέρω να σας πω ότι λύθηκα όλα τα μέτρα προβλέποντας όλα τα γενικά πρωτόκολλα για την απόφαση να σχεδιάσω στην συγκεκριμένη αίθουσα. Τηρήθηκαν οι απαιτούμενες αποστάσεις, όπως βλέπετε. Έχει απολυμανθεί ο χώρος. Υπάρχουν μάσκες και γάρτια και απολυμανικό για όσο επιθυμούν. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τα θέματά μας. Δεν ξέρω αν κάποιες ερωτήσεις, κύρματά, είτε να το βάλετε. Είναι πολύ ελεύθερες. Μήπως πρέπει να βάλουμε τα εκτός θερήσεις. Ναι, ναι, θα το πω, έλεγα, εντάξει, ωραία. Θα εξηγήσουμε τα εκτός θερήσεις. Ναι, ξέρω να σας πω ότι είναι υποχρεωτικό να μετά τα συμβούλια διαπεριφοράς και επιδιάσκεψη να ανακοινώσουν τις αποφάσεις που λήφθησαν τότε στο πρώτο συμβούλιο που θα γίνει διαδοχή σε έτος περινό. Έχετε μπροστά σας όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Νομίζω δεν χρειάζεται να τις φωνήσω. Έχετε λάβει υπόψη σας και γνώση των αποφάσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια αντίρρηση από τους δύο κοινωνίες. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαντά, ο κύριος Σκότσης, κύριος Δευτέρος Δήμης σήμερα. Ωραία, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα εκτός κοινωνίες. Το πρώτο είναι συζήτηση και λήψη απόφασης κατά δίκη συνεδροπής του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Ιταλία από τον Τούρκο Πρόεδρο. Στήριξη του αποφυλακής εντός 2020 ψηφίσματος διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε. Το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια συζητάει και λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητας τουρκικής κοινωνίας. Είναι όμως ένα θέμα εθνικό, το οποίο μπορεί να συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σίγουρα την κοινωνία μας, τους πολίτες, τους δημότες μας και εμάς όλους. Πήρε την πρωτοβουλία να εισάγω αυτό το θέμα. Έχει ληφθεί μια απόφαση ψήφισμα διαμαρτυρίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, σας έχει διανυμηθεί ήδη, με το οποίο καταδικάζεται η απερίγραπτη και ανεπίτρεπτη ενέργεια της τουρκικής κυβέρνησης του Τούρκου Πρωθυπουργού που αποφάσισε τη μετατροπή του Ναού της Αγίας Σοφίας του σύμβολου του ελληνικού του χριστιανισμού στην Κωνσταντινούπολη στην Ταμή. Έχετε λάβει την εισήγησή μου. Παρακαλώ πολύ, αν συμφωνείτε, να διευθύνει η εισήγηση και το διαδεκτικό. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, τον λόγο. Δεν έχω προσθέσει κάτι, συμφωνώ και με το ψήφισμα και με την εισήγηση του Προέδρου. Και η εισήγησή μου είναι η συμβούλη που καταδίκη από μέσα του Τουρκικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας Κοινωνίας της απόφασης του Τούρκου Προέδρου για μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Ταμή, τη στήριξη του ψηφίσματος της διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ, τη στήριξη των ελληνικών της ελληνικής πολιτείας και ρυθμό του θέματος σε διευθυντές επίπεδο και την κοινοποίηση της παρούσης απόφασης του Τουρκικού Συμβουλίου στον Υπουργό Εξωτερικών. Παρακαλώ, κύριε Μαντά, έχετε λόγο, επειδή το θέμα σας πού. Εγώ προσωπικά συμφωνώ, προφανέστατα γιατί είναι θέμα που διαπρέπει. Αλλά θα ξέρω ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη σύγχρονη υγεία και δικαιοσύνη. Κύριε Σκουρδού, τη συμφωνή, παραμόχρονα, εκκρίνεται το θέμα αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η συμμετοχή του Δήμου Μέρες Συμβουλίας στον χρόνο εξυπηρέτησης και κατασκόπηση 8.500 βραχοκόνια ανέμων ηλικίας 55 έως 67 ετών. Θα ήθελα να συγγνώμη καλή την παρέμβαση αν συμφωνείτε να συζητούμε τα δύο θέματα αυτά εκτός υπηρεσίας. Συμφωνείτε, ναι. Συμφωνώ, κύριε Παρακαλώ, κύριε Ωραία. Να ενημερώσω το σώμα και να δικαιολογήσουμε το εκτός υπηρεσίας στο κύκλο. Όπως αρκετοί γνωρίζετε και λόγω με την δημιουργία του γεγονός ότι η ΔΕΙΑ αξιοποιεί αυτό το πρόγραμμα, τη ΔΕΙΑ του Δημοκρατίας Κοινωνίας, το πρόγραμμα επιδότηση του ΑΕΠ, με πρόσφατη τροποποίηση της δόσης πρόσωπου στις 15 ετών, το διοικητής του ΑΕΠ τροποποίησε την προηγούμενη πρόσκληση, όπου ουσιαστικά το σχέδιο που μας αφορά μέσα είναι ότι πλέον δεν είναι ωφελούμενες επιχειρήσεις μόνο οι επιχειρήσεις της ΛΟΤΑΡ, οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα όπως τώρα όπως ανέφερα και πριν, όπως μέχρι στιγμής ήταν ωφελούμενοι του προγράμματος στη ΔΕΙΑ, αλλά μπορούν να ωφεληθούν το πρόγραμμα και να προσλάβουν ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι και κανονικά προς το αγνωστό ιδιό και κατά επέκταση μπορούν και οι Δήμοι να προσλάβουν προσωπικό. Να τελειώσουμε με το ίδιο. Τώρα, για τον λόγο αυτό ότι
είναι πάρα πολύ ενδυνάμει ο Θεολιούμενη και απλά που είναι κάποιες εξελίξεις να αφαιρθούν και το πράγμα εφόσασαν και το θέμα σήμερα εκτός υπηρεσίας. Ουσιαστικά ζητώ από το σώμα, όπως θέλω και στην εισήγηση, να εγκρίνουμε την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και να υποβάλλουμε σε πρώτη φάση αυτό το πρόγραμμα σε κάποιες δημιουργικές. Ο κάθε δικαιούχος της περίπτωσης μας ο Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλλει πάρα πολλές αιτήσεις, μπορεί να υποβάλλει και τώρα και στο μέλλον, αν όσο ισχύει το πρόγραμμα μας όσο και συνεννηθεί, μπορεί να υποβάλλει ανάλογα με τις ανάγκες του αιτήσεις και εννοείται αν υπάρχουν και ωφελήμενοι που δεν μπορούν να ανταλλάξουν το πρόγραμμα. Γιατί δεν υπάρχουν πάντα σε όλες τις ειδικότητες άτομα τα οποία αποτελούν τις προποθέσεις και μέσω του πρόγραμμα. Οπότε σήμερα καλούμε στα πάνω μας ότι μας ενδιαφέρει και κρίνουμε τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και ενημερώνουμε το σώμα ότι σε πρώτη φάση η αρχική σκέψη είναι αυτή να γράψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας να υποβάλλουν μια αίτηση για τρία άτομα. Στο σημείο αυτό να επισημάνω, γιατί δεν τόσο μάλλον τριών να μην τις συγκεκριμένες προποθέσεις, να επισημάνω ότι ένα άγραμμα στη θετική διαδικτική τροποποίηση του προγράμματος είναι ότι πλέον η επιδότηση από 50% ανέβηκε στο 95% μέχρι το ποσό των 750 ευρώ. Βασικά ο Δήμος θα επιδοτείται με 525-530 ευρώ περίπου και θα καλύπτει με ίδιους χώρους το υπόλοιπο κόστος απασχόλησης προσωπικού. Αυτή είναι η εισήγηση. Ζητώ την έγκριση σας για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και επιμελητικά θα πω ότι η πρόθεσή μας είναι να υποβάλουμε μια αίτηση για αυτά τις τρεις προθέσεις. Ελάτε κύριε Μαντάρα, γιατί δεν μπορώ να το υπάρχει. Κύριε Σκορυφίου, συμφωνεί. Να επισημάνω στον κύριο Καταγραφή ότι στην οικονομική τροπολογική και στην επόμενη απόφαση έχει γίνει ήδη η αναμόρφωση του δημοσίου προπολογισμού. Είναι απέκτητο το απέκτητο το προκειμένου να υποβάλλει.